Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται στο Άργο στο Μπουσουλοπούλιο Θέατρο το Φεστιβάλ Παιδικού και Νεανικού Θεάτρου. Οι εκδηλώσεις γίνονται κάθε απόγευμα στις 7 και θα ολοκληρωθεί στις 16 Μαΐου. Φεστιβάλ Παιδικού Νεανικού Θεάτρου που φέτος, όπως ξέρετε, έχουμε προσθέσει μέσα και καλλιτεχνικές άλλες δραστηριότητες των παιδιών, άρχισε από τη Δευτέρα, από την Τετάρτη, όπου πραγματικά είναι ο αριθμός των παιδιών και των ιδιαίτερων σχολείων που συμμετέχουν πάρα πολύ μεγάλος. Ένας αριθμός πραγματικά πρωτόγνωρος. Τα σχολεία έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά σε θέματα όπως είναι η γλυπτική, όπως είναι η ζωγραφική, μαθητικό έντυπο, ντοκιμαντέρ, και συνεχίζεται λοιπόν με αμύωτο των ενδιαφέρων και σήμερα και θα συνεχιστεί μέχρι τις 16 του Μαΐου. Πραγματικά θέλω να τονίσω ότι το φεστιβάλ αυτό έγινε ένας θεσμός μετά από 19 χρόνια, όπου εγώ έχω τη χαρά να το κάνω για τρίτη-τέταρτη χρονιά, μετά το 98-99 που πάλι έτσι στην εποχή εκείνη ήμουν πρόεδρος του θεάτρου, του Δημοτικού Θεάτρου Άργους. Έχω σήμερα λοιπόν, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι συνεχίζεται ένα φεστιβάλ με τη συνεργασία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα του κυρίου Αγγελόπουλου και τη βοήθεια της κυρίας Χατζηνικολάου. Μια οργανωτική επιτροπή με την κυρία Λιάνα Τιλνιούδη, την κυρία Κατσαρού και ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά πρέπει να τους δώσουμε έξω από τα σχολικά τους καθήκοντα ιδιαίτερα συγχαρητήρια, ξεχωριστά συγχαρητήρια. Είναι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές οι οποίοι με ζήλο και ενδιαφέρον και έξω από τα, όπως προείπα, έτσι, επαγγελματικά τους καθήκοντα έχουν κάνει μια πάρα πολύ σπουδαία δουλειά. Πιστεύω και τα δικά σας μέσα ενημέρωσης να στηρίξουν αυτό το θεσμό, όπου τα παιδιά μας σήμερα μέσα σε αυτό το γκρίζο τοπίο, μέσα σε αυτή την καταχνιά που έχει πλακώσει την Ελλάδα, είναι μια νότα διαφορετική, είναι μια χαραμάδα για μια ελπίδα που έρχεται μέσα από αυτή της γενιάς. 19ο λοιπόν φεστιβάλ και συνεχίζουμε μέχρι τις 16 Μαΐου. Εύχομαι να είστε παρόντες και μάλλον παρόντα όλα τα ΜΜΕ για να μπορέσουμε να δώσουμε και μεγαλύτερη έκταση, διότι πρέπει να ξέρετε συμμετέχει το Ναύπλιο, το Κουτσοπόδι, η Κίος και όλοι οι Δήμοι, σχεδόν οι περισσότεροι Δήμοι, σχολεία μάλλον από αυτούς τους Δήμους του νομού Αργολίδας. Νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες, θα γίνουν βραβεύσεις έτσι, αυτών των σχολείων που συμμετέχουν για τα ιδιαίτερα έτσι, προσόντα, χαρακτηριστικά και ποιότητα των εργασιών που θα προβληθούν.